Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι βουλευτές, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΕΑΔΕ ευχαριστεί την Επιτροπή και τον Πρόεδρο για την πρόσκληση της Ομοσπονδίας μας. Για μας τους εργαζόμενους της Αυτοκεντρωμένης Διοίκησης που βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή πολλών τεχνικών έργων, το υποσυζήτηση νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις κινείται στην ίδια γραμμή απελευθέρωσης και επιτάχυσης της συγκέντρωσης στον κλάδο των μελετών και των κατασκευών στα χέρια μιας μικρής κούστας επιχειρηματικών ομίλων. Γραμμή που ακολουθεί την τελευταία 20ετία από όλες μέχρι σήμερα κυβερνήσεις. Είναι ευθυγράμμιση και εξειδίκευση των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μεγάλων μονοπωλιακών επιχειρήσεων, που βασίζεται πάνω στο ξεκαθάρισμα ουσιαστικά της αγοράς από τους αυτοαπασχολούμενους μελετητές και εργολήπτες. Να με επιτραπεί να κάνω και μια παράφραση του Άρθουρ Μίλλερ για το θάνατο του εμποράκου: είναι ο θάνατος ουσιαστικά των μικρομεσαίων και αυτοαπασχολούμενων μελετητών και εργολήπτων. Στόχος του είναι επίσης να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση μεγάλων εταιριών, τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μορφή συμβάσεων, ειδικά μπροστά και στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι επιδιώκει με αυτή την απλοποίηση των διατάξεων του νόμου την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, την επιτάχυνση και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, χωρίς εκτός το πεδίο της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων. Ουσιαστικά για μας, λέει ότι θα αρθούν τα όποια τελευταία εμπόδια υπήρχαν στην απρόσκοπτη δράση των μεγάλων ομίλων. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Το ίδιο εξυπηρετεί και η επέκταση της χρήσης των ηλεκτρονικών εργαλείων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. Πρόκειται για βασικό εργαλείο συγκέντρωσης υπέρ των μεγάλων εταιριών, αφού επιτρέπουν στις μεγάλες επιχειρήσεις να αλώσουν την αγορά των συμβάσεων. Η προβλεπόμενη μείωση του διοικητικού βάρους για τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς δημιουργεί ασφιχτικές απαιτήσεις που οι υποστελεχωμένες δημόσιες υπηρεσίες, όπως είναι των αποκεντρωμένων διοικήσεων, δασικές υπηρεσίες, περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού, υδάτων, τεχνικού ελέγχου και άλλες σημαντικές υπηρεσίες που ασχολούνται με δημόσια έργα, δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν και θα οδηγούνται αναγκαστικά στη γενικευμένη ιδιωτικοποίηση των μελετών και των ελέγχων, όπως και των επιβλέψεων των έργων. Παραδίδονται έτσι η επίβλεψη εκτέλεση των δημόσιων έργων αλλά και των μελετών, εκπώνηση παραλαβή, σε επιχειρηματικούς ομίλους με πρόσχημα την υποστελέχωση των δημοσίων υπηρεσιών που η ίδια συντηρεί, τόσο αξιοποιώντας το ΤΕΕ ως κεντρικό θεσμικό φορέα, όσο και εισάγοντας μητρώα ιδιωτών που θα αναλάβουν τις σχετικές διαδικασίες, βλέπε ηλεκτρονικές άδειες. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ιδιωτικοποίηση λειτουργιών του κράτους. Αποτέλεσμα του σχεδίου νόμου θα είναι ακόμα η επιδείνωση των όρων των δημοσίων συμβάσεων προς όφελος λίγων μεγάλων επιχειρήσεων και εταιριών και σε βάρος των εργαζομένων στον κλάδο μελετών και κατασκευών γενικότερα, είτε ως φυσικά πρόσωπα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι των εργαζομένων στο δημόσιο, όπως και τα λαϊκά στρώματα. Γι' αυτό και είμαστε αντίθετοι και θα παλέψουμε να μην προχωρήσουν οι νέες αντιδραστικές αυτές ρυθμίσεις στα έργα, τις μελέτες, τις αμοιβές, τα επαγγελματικά δικαιώματα και έχουμε εξαγγείλει μαζί με 7 ομοσπονδίες του δημοσίου που εκπροσωπούν χιλιάδες εργαζόμενους απεργιακή κινητοποίηση και συγκέντρωση στη Βουλή την ημέρα της ψήφισης. Και όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Για μας, κλείνοντας, η μοναδική διέξοδος βρίσκεται στον αγώνα ενάντια σε αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης, που είναι ξεκάθαρα υπέρ της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων, στην πάλη για τη συνολική ανατροπή της πολιτικής του Ευρωμονόδρομου και στη διεκδίκηση ενός άλλου ριζικά διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης με κριτήριο τις σύγχρονες και πραγματικές λαϊκές ανάγκες.